Το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα θα επιδιώξει αύριο το απόγευμα η ομάδα των Τρικάλων, καθώς στις 5 υποδέχεται τον Κόρυβο στην ημέρα των εντός έδρας αγώνων. Τους εκπροσώπους του ΜΜΕ μίλησε ο προπονητής του Τρικάλων BCRS Κώστας Λεφαράκης εν ώψη της αναμέτρησης του Σαββάτου με τον Κόρυβο Αμαλιάδας. Αφού ευχήθηκε υγεία και καλή σεζόν, αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τον Κόρυβο λέγοντας: «Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν πολλές ομοιότητες με το περσινό πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, καθώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια επίσημη οφότηση ομάδα. Η ομάδα της Αμαλιάδας, τόσο στο μεταξύ μας παιχνίδι Κυπέλλου, όσο και στα φιλικά αλλά ξυλοημέρα, έδειξε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Έτσι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, τόσο εντός γραμμών, όσο και εκτός γραμμών, με τον κόσμο να μας στηρίζει και φέτος, όπως και πέρυσι. Είναι ένα σημαντικό όπλο για μας και είναι και ένα επιπλέον κίνητρο για τα παιδιά που ουσιαστικά πρώτη φορά θα παίξουν μπροστά στο κοινό. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να έρθει από το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο και να δώσει στα παιδιά την όθηση που χρειάζονται». Ο Κώστας Λεφαράκης χαρακτήρισε τον Κόρυβο ως ομάδα με πολύ ταλέντο αλλά και έμπειρα παιδιά που διακρίνεται από την πληρότητά του σε όλες τις γραμμές. Το κλειδί για την νίκη, σύμφωνα με τον προπονητή του Τρικάλων, είναι η καλή αμυντική λειτουργία, η συνεργασία αλλά και τα ριμπάτους τα οποία δεν πήγαν καθόλου καλά στη δράμα. Σε ερώτηση για τις συγκρίσεις που γίνονται ανάμεσα στην περσινή και τη φετινή ομάδα, σημείωσε: «Είναι νωρίς ακόμη να κάνουμε συγκρίσεις. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η περσινή ομάδα κέρδισε για πρώτη φορά την πέμπτη αγωνιστική και υπήρξε μεγάλη δυσαρέσκεια στην αρχή. Μετά κέρδισε τη συμπάθεια και την αγάπη του κόσμου. Ελπίζω και φέτος να τα καταφέρουμε να κερδίσουμε νωρίτερα αυτή τη σεζόν και οι νέοι παίκτες να ενσωματωθούν πολύ νωρίτερα στην ομάδα.